και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας δίνει λύσεις ακολουθώντας την εξέλιξη της επιστήμης πολυεπίπεδα. Η ζωή είναι πιο όμορφη με ένα όμορφο χαμόγελο. Και με αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε σήμερα. Με την πραγματική επανάσταση που έφεραν στη σύγχρονη οδοντιατρική επιστήμη τα εμφυτεύματα. Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι η μέθοδος για να αποκαταστήσουμε τα δόντια που έχουν χαθεί. Χάρη στα εμφυτεύματα τελευταίας γενιάς και τις εξελιγμένες τεχνικές τοποθέτησης, μπορούμε να έχει ο καθένας σταθερά φυσικά δόντια με μόνιμα και εκπληκτικά αισθητικά αποτελέσματα. Το Action Life συνάντησε την οδοντίατρο προστατολόγο Γεωργία Καλαντζοπούλου, η οποία μας εξήγησε ότι τα εμφυτεύματα δοντιών μας βοηθούν όχι μόνο όταν έχουμε ήδη χάσει κάποιο δόντι, αλλά και όταν θα πρέπει να κάνουμε εξαγωγή λόγω τεριδόνας, περιοδοντίτιδας ή φλεγμονής. Τα εμφυτεύματα είναι τεχνητές ρίζες, θα λέγαμε, από τιτάνιο. Είναι μια βίδα από τιτάνιο η οποία μπαίνει στο σημείο που λείπει η ρίζα ενός δοντιού. Στη σημερινή μορφή που τα βλέπουμε τώρα στην οδοντιατρική, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από την δεκαετία του 1950. Τότε πρακτικά ένας ορθοπαιδικός γιατρός, ο Μπράνεμαρκ, πολύ διάσημος πλέον, παρατήρησε, είχε βάλει ένα κυλινδρικό σχήμα από τιτάνιο, μια κυλινδρική κατασκευή μέσα στο πόδι ενός ασθενούς. Και όταν ήθελε να τα αφαιρέσει, παρατήρησε ότι το τμήμα αυτό είχε ενωθεί με το κόκαλο. Και έτσι ξεκίνησε η φιλοσοφία που πλέον είναι η βασική δομή που μας έκανε να εμπιστευόμαστε τα εμφυτεύματα, στο ότι υπάρχει οστεοσωμάτωση, δηλαδή το κόκαλο του οργανισμού μας ενώνεται με την επιφάνεια του εμφυτεύματος. Πάνω σε αυτό στηρίχτηκε και η οδοντιατρική και πλέον έχουμε αυτό που λέμε μια τρίτη οδοντοφυΐα, όπως είναι η παιδική, τα νεογυλά δόντια, η μόνιμη οδοντοφυΐα. Μπορούμε να πούμε και σαν έναν επιπλέον όρο πλέον ότι έχουμε τα εμφυτεύματα σαν μια τρίτη οδοντοφυΐα. Ουσιαστικά έχουν αντικαταστήσει τις γέφυρες που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στο παρελθόν ή τις θήκες. Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έχουμε έλλειψη ενός δοντιού, για παράδειγμα, παλιά η μόνη λύση που είχαμε ως οδοντίατρη ήταν να ανατροχίσουμε τα διπλανά δόντια για να φτιάξουμε μία γέφυρα από πορσελάνη ή από μέταλλο πορσελάνη. Πλέον η πιο συντηρητική λύση είναι το εμφύτευμα, γιατί δεν χρειάζεται να πειράξεις καθόλου τα διπλανά δόντια. Δεν τις έχουν αντικαταστήσει πλήρως, υπάρχουν και σχέδια θεραπείας όπου θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις γέφυρες, αν κατασκευαστούν σωστά έχουν μεγάλη επιτυχία. Απλά όταν λείπει μόνο ένα δόντι και τα διπλανά δόντια δεν χρειάζεται να πειραχτούν, είναι ό,τι πιο συντηρητικό μπορούμε να κάνουμε. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για να αποφασίσει ο οδοντίατρος και να προτείνει στον ασθενή ότι χρειάζεται εμφύτευμα? Έρχεται ο ασθενής στο γιατρείο, γίνεται μια πρώτη κλινική εξέταση, γίνεται ακτινογραφική εξέταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπουν εμφυτεύματα να αξιολογήσουμε τι κόκαλο έχουμε, γιατί αυτό χρειαζόμαστε για να μπει το εμφύτευμα εκεί. Ναι. Το πρώτο κομμάτι του εμφυτεύματος, αυτό που είπαμε, η τεχνητή βίδα, τεχνητή ρίζα από τιτάνιο. Συνήθως χρειάζεται και μια αξιονική τομογραφία. Οδοντιατρική αξιονική τομογραφία για να δούμε όλες τις διαστάσεις στο κόκαλο και ο προστατολόγος καθορίζει το σχέδιο θεραπείας. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα χρειαστεί να βάλουμε ένα εμφύτευμα, για παράδειγμα, αν λείπει μόνο ένα δόντι. Υπάρχουν πιο σύνετα περιστατικά, όπου εκεί μπορούν να λείπουν από πολλά έως και όλα τα δόντια σε μία γνάθο ή και στις δύο γνάθους. Και εκεί πλέον μπορούμε να κινηθούμε πιο ευέλικτα, δηλαδή να βάλουμε λιγότερο αριθμό εμφυτευμάτων, για παράδειγμα 6 ή 7 εμφυτεύματα, και να κάνουμε πάνω τους μία γέφυρα η οποία θα κοκλειώνεται, θα είναι βιδωτή κατασκευή, που θα έχει 12 ή και 14 δόντια, οπότε θα αποκαθιστά το σύνολο του φραγμού. Πονάει τελικά η διαδικασία όλη αυτή του εμφυτεύματος, πριν ή μετά? Το πρώτο στάδιο για να μπει το εμφύτευμα είναι χειρουργικό, όπως λέμε. Οπότε κάνουμε αναισθησία στον ασθενή, δεν πονάει καθόλου. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μόνο μισή ώρα για να μπει, για παράδειγμα, ένα εμφύτευμα σωστά. Και μετά, στην πορεία της επούλωσης, όπως λέμε, μετά το χειρουργείο, παίρνει ειδικά παυσίπονα, έχει μια αγωγή που του έχουμε συστήσει ανάλογα το τι έχει κάνει. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, και αντιβίωση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πονέσει. Υπάρχει περίπτωση να πριστεί, αλλά και αυτό είναι ελεγχόμενο πλέον, γιατί θα έχει την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ταλαιπωρείται καθόλου ασθενής. Έχει ημερομηνία λήξη το εμφύτευμα? Τα εμφυτεύματα, όπως και οτιδήποτε έχουμε στον οργανισμό μας, πρέπει να τα φροντίζουμε για να μείνουν, όπως λέμε, στο πέρασμα του χρόνου με επιτυχία στο στόμα. Αυτό που δεν παθαίνουν τα εμφυτεύματα είναι τεριδόνα. Αλλά δεν έχουν την ίδια άμυνα με τα δόντια. Επειδή γύρω από τα δόντια υπάρχουν κάποιες ειδικές ίνες, να το πούμε έτσι, οι οποίες γύρω από τα εμφυτεύματα δεν υπάρχουν, αν ξεκινήσει η φλεγμονή, προχωράει πιο γρήγορα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο ασθενής και να
εφαρμόζει στο σπίτι σωστή στοματική υγιεινή, την οποία του έχει δείξει με κατάλληλες συμβουλές ο δοντίατρος, και να κάνει συχνές επισκέψεις στο δοντιατρείο, αυτό που λέμε recalls. Οπότε εκεί επιβλέπουμε όλη την εργασία, όλες τις κατασκευές. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και κάποιες ετνογραφίες παρακολούθησης για να δούμε ότι όλα είναι έτσι όπως θέλουμε να είναι. Χρειάζεται ένα συστηματικό follow-up. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να μείνουν για μια ζωή με επιτυχία στο στόμα. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες σχετικά με τα εθνητέβατα. Έχουμε την τύχη σήμερα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχουμε πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εμφυτευματολογίας. Το πρώτο βασικό κομμάτι είναι ότι έχουμε πάει πλέον σε αυτό που λέμε καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, η λεγόμενη guided implantology, δηλαδή σχεδιάζεις σε ειδικά software, προγράμματα, το πού ακριβώς θέλεις να βάλεις το εμφύτευμα, ανάλογα με το πού θέλεις να είναι τόσο σε σχέση με το κόκκαλο, αλλά και σε σχέση με το πού θέλεις να έρθει το τελικό δόντι. Γιατί δεν είναι σημαντικό μόνο να πετύχει το εμφύτευμα μέσα στο κόκκαλο, αλλά να φτιάξεις και μια θήκη ή μια γέφυρα σωστά. Αυτό που λέμε προσθετικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση. Οπότε πλέον μπορούμε όλα αυτά να τα έχουμε σχεδιάσει στον υπολογιστή και να κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε την ώρα του χειρουργείου. Στην ουσία, έχουμε κάνει το χειρουργείο πριν καν το πραγματοποιήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία αυτά στα χέρια μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε ειδικές τεχνικές για να φτιάξουμε το κόκαλο, γιατί όπου λείπει το κόκαλο μπορούμε να το φτιάξουμε προβλέψιμα. Υπάρχει τεχνική, η PRF, είναι μια τεχνική που παίρνουμε αίμα από τον ασθενή πριν ξεκινήσουμε το χειρουργείο και εκμεταλλευόμαστε κάποιους αυξητικούς παράγοντες που έχει το αίμα, έτσι ώστε μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει πιο σωστά η επούλωση σε ό,τι υλικά χρειαστεί να τοποθετήσουμε, μοσχεύματα, μεμβράνες. Πάνε όλα λίγο πιο γρήγορα και πιο σωστά, να το πω απλά. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε ειδικές κατασκευές εμφυτεύματα και οι εταιρείες έχουν κάνει πολύ σημαντική εξέλιξη σε αυτό. Έχουν φτιάξει εμφυτεύματα με ειδικό σχεδιασμό, οπότε μπορείς να τα τοποθετήσεις με εναλλακτικούς τρόπους, χωρίς πάντα να χρειαστεί να φτιάχνεις το κόκκαλο από την αρχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Από ποια ηλικία μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει εμφυτεύματα, δηλαδή μπορεί και κάποιος έφηβος? Η αλήθεια είναι ότι η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι καλό είναι να αποφεύγουμε σε μικρές ηλικίες να τοποθετούμε εμφυτεύματα. Αυτό έχει να κάνει με το ότι οι γνάθοι συνεχίζονται να αναπτύσσονται ενώ τα εμφυτεύματα μένουν εκεί που τα βάλαμε. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά όπου μπορεί να έχει μπει ένα εμφύτευμα σε πολύ μικρή ηλικία και η αποκατάσταση που έχει γίνει σε αυτό, η θήκη ή οι γέφυρες, μετά να έχει πάρα πολύ άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα, να είναι σε τελείως λανθασμένη θέση όσο μεγαλώνει ο ασθενής. Κοιτάμε δηλαδή όσο μπορούμε να καθυστερήσουμε την τοποθέτηση ακόμα και μετά τα 25 χρόνια της ηλικίας μας, είναι καλό. Υπάρχουν πολλοί προσθετικοί τρόποι να αποκαταστήσουμε ένα δόντι σε έναν έφηβο που έχει χάσει ένα δόντι και πολύ, έτσι, με μεγάλη επιτυχία. Οπότε ναι, καλό είναι να καθυστερούμε την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αναπτυχθεί άλλο εγνάθος. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι αδιαμφισβήτητα η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για την αποκατάσταση των δοντιών σας. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό, αφού αντιγράφεται πιστά το φυσικό δόντι, ενώ τα αποτελέσματά τους είναι μακροχρόνια, με τον ασθενή να νιώθει αυτοπεποίθηση για το χαμόγελό του. Αυτό που αξίζει δηλαδή ο καθένας μας, δεν νομίζετε? Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.